Η Λετίθια Ορτίθρο Κασολάνο γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1972 στο Οβιέδο της Ισπανίας. Σπούδασε επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, εν συνεχεία πήρε μάστερ στη δημοσιογραφία και ξεκίνησε την καριέρα της αρθρογραφώντας σε εφημερίδα του Μεξικού. Επιστρέφοντας στην Ισπανία, εργάστηκε για τον Bloomberg, ενώ αργότερα το 2000 έγινε παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων της TV Espania. Η ζωή της άλλαξε όταν τον Νοέμβριο του 2002 συνάντησε στη Γαλλικία τον Ισπανό πρίγκιπα. Εκείνη κάλυπτε την περιβαλλοντική καταστροφή στην ακτογραμμή της βορειοδυτικής περιοχής μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλου Prestige. Η υποδοχή της από το παλάτι δεν ήταν θερμή, καθώς αφενός δεν ήταν γαλαζοαίματη και αφετέρου το 1999 είχε χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, καθηγητή φιλολογίας Αλόνσο Γκερέρο. Η Λετίθια κατάφερε με το δυναμισμό της να κάμψει τις όποιες ενστάσεις είχε το παλάτι και τελικά έγινε η πρώτη διαζευγμένη εστεμένη του Ισπανικού θρόνου. Ο γάμος της Λετίθια με τον πρίγκιπα Φίλιππο τελέστηκε στις 22 Μαΐου του 2004. Η εντυπωσιακή τελετή στον καθεδρικό ναό Αλμουδένα της Μαδρίτης έβαλε τέλος στις εικασίες ετών για την πολυτάραχη ερωτική ζωή του πρίγκιπα. Η νέα πριγκίπισσα ωστόσο δεν κέρδισε τη συμπάθεια των πολιτών που τη θεωρούσαν ψυχρή και απόμακρη. Σε πολλά έντυπα την χαρακτήριζαν τελειομανή με την εμφάνισή της σε σημείο που γίνεται αιμονική με τις πλαστικές επεμβάσεις. Σε άλλα δημοσιεύματα γινόταν λόγος για σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την νευρική ανορεξία. Με τον καιρό η Λετίθια άρχισε να σπάει το αυστηρό πρωτόκολλο, ξεκαθαρίζοντας τον βασιλιά και τη βασίλισσα ότι θέλει να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο του παλατιού και να ζήσει μια κανονική ζωή. Το Φεβρουάριο του 2007 η αυτοκτονία της αδερφής της Έρικα, η οποία έπασχε από κατάθλιψη, ήταν το κομβικό σημείο που άλλαξε την εικόνα της απόμακρης πριγκίπισσας. Ντυμένη στα μαύρα και έγκυος στο δεύτερο παιδί της, η Λετίθια, κρατώντας σφιχτά το χέρι του συζύγου της, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το σεβασμό που έδειξαν στο δράμα της οικογένειάς της. Η ευάλωτη και ανθρώπινη πλευρά της Λετίθια την έκανε πλέον αγαπητή στους Ισπανούς. Η Λετίθια και ο Φίλιππος απέκτησαν δύο κόρες, τη Λεωνόρ και τη Σοφία. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στις αγγυλώσεις του πρωτοκόλλου και σε μια απλή ζωή με τα παιδιά του. Με το θεσμό της μοναρχίας να αμφισβητείται ευρέως από τον ισπανικό λαό, μένει να δούμε εάν η νέα βασίλισσα θα καταφέρει να δώσει πίσω στο παλάτι τη χαμένη έγκλη του.